Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιο Πανταζή, είμαι γιατρό, είμαι εξειδικευμένο στην ιατρική διατροφολογία και στι διαταραχέ του μεταβολισμού και θα ήθελα να μιλήσω για κάποιε παθήσει και καταστάσει που συνδέονται με έλλειψη μαγνησίου. Σύμφωνα με μελέτε, υπολογίζεται ότι 3 στου 4 δεν προσλαμβάνουν αρκετό μαγνήσιο στη διατροφή του. Όσο όμω δούλευα στο νοσοκομείο, δεν είχα δει ποτέ κανέναν άνθρωπο με αρκετά σημαντική έλλειψη μαγνήσιο ώστε να έχει αρκετά σημαντικά συμπτώματα ώστε να εισαχθεί για αυτό το λόγο. Αντίθετα, έβλεπα τις συνέπειες της έλλειψης μαγνησίου καθημερινά σε μια σειρά από χρόνιες παθήσεις που η έλλειψη μαγνησίου δεν ήταν η αιτία αλλά ήταν ένας σημαντικός παράγοντας που χειροτέρευε την κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι η έλλειψη μαγνησίου δεν θα εμφανίσει μια συγκεκριμένη πάθηση ή ένα συγκεκριμένο σύνδρομο αλλά πολλέ από τις κοινέ μακροχρόνιες παθήσεις που μειώνουν την ποσότητα και την ποιότητα της ζωής μας οφείλονται εν μέρη σε έλλειψη μαγνησίου. Το μαγνήσιο μετριέται στο αίμα, αλλά τα επίπεδα μαγνησίου στο αίμα δεν αντιπροσωπεύουν το μαγνήσιο που υπάρχει μέσα στα κύτταρα. Έτσι, κάποιο μπορεί να έχει σημαντική έλλειψη μαγνησίου στα κύτταρά του και παρόλα αυτά το μαγνήσιο στο αίμα του να είναι μέσα στο φυσιολογικό εύρο. Αν η τιμή μαγνησίου στο αίμα μα ξεπερνάει τα 2 mg αντεσιλίτρ, μα εξασφαλίζει ότι το μαγνήσιο στα κύτταρα είναι αρκετό. Όταν όμω η τιμή είναι κάτω από 2, Τότε δεν είναι σίγουρο ότι το μαγνήσιο στα κύτταρά μα είναι παρκέ. Η έλλειψη μαγνησίου στον οργανισμό μπορεί να εμφανίσει είτε άμεσα είτε μακροχρόνια προβλήματα υγεία. Σήμερα θα δούμε ποιε καταστάσει και παθήσει συχνά συνδέονται με έλλειψη μαγνησίου και μπορεί να διορθωθούν ή να βελτιωθούν σημαντικά με αύξηση τη πρόληψη μαγνησίου στη διατροφή μα. 1. Μοιικέ κράμπε και πεταρίσματα. Όταν υπάρχει λίγο μαγνήσιο μέσα στα κύτταρά μα, συχνά επικρατεί το ασβέστιο ένα ιόν που είναι συμπληρωματικό του μαγνησίου που κάνει τα μυϊκά κύτταρα να σε σπώνται πιο εύκολα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα άτομα τα οποία έχουν χαμηλό μαγνήσιο στα κύτταρά τους να βιώνουν κράμπες ή αυτό που ονομάζουμε πεταρίσματα. Προφανώς δεν θέλω να γίνει κατανοητό ότι οι κράμπες και τα πεταρίσματα οφείλονται πάντα σε έλλειψη μαγνησίου καθώς μπορεί να οφείλονται και σε άλλες παθήσεις ή καταστάσεις. Αλλά η έλλειψη μαγνησίου είναι ένας πολύ συχνός παράγοντας. 2. άγχος και κατάθλιψη. Το μαγνήσιο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όταν το μαγνήσιο μειώνεται μέσα στα νευρικά κύτταρα να εμφανίζονται μια σειρά από παθήσεις και συμπτώματα όπως άγχος και κατάθλιψη. Υπάρχουν πολλές μελέτες που δείχνουν ότι, ότι, κάποια άτομα που πάσχουν από κατάθλιψη ή άγχος μπορεί να βελτιωθούν όταν προσθέσουμε στην αγωγή τους και μαγνήσιο σε συμπληρώματα. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι όλοι μπορούμε να αποφεληθούμε από περισσότερο μαγνήσιο στη διατροφή μα. 3. Οστεοπόρωση. Αν και οι περισσότεροι έχουμε συνδέσει την οστεοπόρωση με το ασβέστιο και τη βιταμίνη D, φαίνεται ότι και το μαγνήσιο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Το μαγνήσιο είναι συμπληρωματικό στη λειτουργία του στον οργανισμό μα με το ασβέστιο και αυτά τα ιόντα έχουν ανάγκη το ένα το άλλο για να λειτουργήσουν σωστά. Υπάρχουν αρκετέ μελέτε που δείχνουν ότι μια διατροφή που είναι φτωχή σε μαγνήσιο μακροχρόνια επιδράσει στη δημιουργία των οστών και είναι πολύ πιθανό αυτό σιγά σιγά, σιγά να οδηγεί σε οστεοπόρωση. 4. Κόπωση και αδυναμία. Η κόποση και η αδυναμία είναι συμπτώματα τα οποία είναι μη ειδικά, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να οφείλονται σε πολλά διαφορετικά αίτια. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι οι περισσότερε περιπτώσει οφείλονται σε έλλειψη μαγνησίου, αλλά είναι σίγουρο ότι η έλλειψη μαγνησίου συνεισφέρει στην ένταση αυτών των ενοχλημάτων. Τα αμυγικά και τα νευρικά κύτταρα για να λειτουργήσουν σωστά χρειάζονται υπάρκεια σε μαγνήσιο, έτσι ώστε όταν το μαγνήσιο απουσιάζει, αυτά τα κύτταρα να μην λειτουργούν σωστά. Η κόπωση και η αδυναμία είναι συμπτώματα που μπορεί να οφείλονται ή να χειροτερεύουν από έλλειψη μαγνησίου. 5. Αρτηριακή πίεση. Είναι πλέον αρκετά καλά τεκμηριωμένο ότι το μαγνήσιο παίζει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο τη αρτηριακή πίεση. Αν κάποιο έχει αυξημένη αρτηριακή πίεση και πάρει ένα συμπλήρωμα με μαγνήσιο σε παρκή ποσότητα, είναι πολύ πιθανό να δει την, πίεση του να μειώνεται. Τα συμπληρώματα μαγνησίου θεωρούμε ότι λειτουργούν αντίστοιχα με την ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται Αναστολή Διάβλωνα Βεστίου, με τον Ορβάσκ να είναι το πιο διάσημο φάρμακο αυτή τη ομάδα. Τα συμπληρώματα με μαγνήσιο λειτουργούν με αντίστοιχο τρόπο. Δεν είναι ανάγκη όμω κάποιο να στηρίζεται στα συμπληρώματα για να πάρει αρκετή ποσότητα μαγνησίου, αφού μια διατροφή πλούσια σε μαγνήσιο εξασφαλίζει αρκετό από αυτό ώστε να μα προστατεύει ή τουλάχιστον να καθυστερεί σημαντικά την εμφάνιση τη αρτηριακή υπέρτασης. Αυτό έχει φανεί και σε μελέτε με ανθρώπου. 6. Άσθμα Όπω είπαμε νωρίτερα, τα μυϊκά και τα νευρικά κύτταρα έχουν ανάγκη το μαγνήσιο για να λειτουργήσουν σωστά. Οι αεροφόροι αγωγή στα πνευμόνια μα έχουν επίση μύε που ρυθμίζουν πόσο εύκολα ή δύσκολα περνάει ο αέρα. Όταν αυτοί οι μύε συσπώνται, η διάβαση του αέρα γίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται βροχόσπασμο. Ο βροχόσπασμο αποτελεί το σημαντικότερο σύμπτωμα του άσθηματο και γι' αυτό πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι η υπάρκεια σε μαγνήσιο μειώνει την πιθανότητα να εμφανιστεί βροχόσπασμο, αλλά κι αν εμφανιστεί, είναι πιο πιθανό να είναι πιο ήπιο. Με απλά λόγια, επάρκεια των κυτάρων σε μαγνήσιο μειώνει την πιθανότητα να εμφανιστεί έξαρση άσθηματο. Αλλά και αν εμφανιστεί, η έντασή του ή η διάρκεια του να είναι πολύ πιο ήπια. Η αποτελεσματικότητα των συμπληρωμάτων μαγνησίου για τη διαχείριση του άσματο δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί επαρκώ. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι μια διατροφή πλούσια σε μαγνήσιο σίγουρα βοηθάει κάποια άτομα στην αντιμετώπιση του άσματο. 7. Αριθμία. Όπω είπαμε νωρίτερα, το μαγνήσιο είναι σημαντικό για τα μυϊκά και τα νευρικά κύτταρα. Αλλά και η καρδιά αποτελείται από μυϊκά κύτταρα. Έτσι λοιπόν, αναμενόμενο η έλλειψη μαγνησίου να δυσκολεύει αρκετά τη σωστή λειτουργία τη. Έχουν δημοσιευθεί κάποιε μελέτε που δείχνουν ότι τα άτομα που έχουν προβλήματα αριθμιών έχουν συχνότερα έλλειψη μαγνησίου. Σίγουρα, κάποιε περιπτώσει αριθμιών μπορούν να βελτιωθούν με αυξημένη πρόληψη μαγνησίου από τη διατροφή. Αν αποφασίσετε να πάρετε συμπληρώματα μαγνησίου, πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώσετε το γιατρό που σας παρακολουθεί, έτσι ώστε να έχει γνώση και να σας πει αν αυτό είναι κάτι που θα σας ωφελήσει. Σε κάθε περίπτωση, το πιο ασφαλές είναι να αυξήσετε την πρόληψη μαγνησίου στη διατροφή σας, επιλέγοντας τροφές που είναι πλούσιες σε μαγνήσιο. Το μαγνήσιο υπάρχει σε αυθονία στις φυτικές τροφές, ειδικά στις τροφές που έχουν πράσινο χρώμα. Αυτονοία μαγνησίου υπάρχει στα βραστά χόρτα που η περιεκτικότητα μαγνησίου ανά 100 θερμίδε είναι τεράστια, όπω επίση και στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά όπω το μαρούλι, το σπανάκι, τη λαχανίδα, τη ρόγα κτλ. Όμω γενικά οι φυτικέ τροφέ είναι πλούσιε σε μαγνήσιο και πρέπει να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρο τη διατροφή μα. Έτσι θα εξασφαλίσετε η επάρκεια σε μαγνήσιο στα κύτταρά σα και, και σημαντικά μειωμένη πιθανότητα εμφάνιση μία από αυτέ τι 7 παθήσει και καταστάσει που είπαμε. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τροφέ που είναι πλούσιε σε μαγνήσιο σε βίντεο που είχα δημοσιεύσει παλιότερα και ο σύνδεσμο είναι από πάνω μου. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σα παρακαλώ να πατήσετε το, το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σα ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σα ευχαριστώ πολύ.